Το βίντεο ξεκινά με τον Έλληνα ηθοποιό, τον Μανώλη Εμμανουήλ, να στέκεται μπροστά στο μνημείο Stonehenge και να αναρωτιέται αν τελικά οι Βρετανοί το προστατεύουν επαρκώς και προτείνει την καλύτερη λύση για την προστασία. Το πόσο Έλγιν πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο για ασφαλή φύλαξη. Έτσι και η ελληνική πλευρά, ως ανταπόδοση σε αυτό, είναι πρόθυμη, όπως λέει, να φυλάξει κάποιους από τους μονόλιθους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και λέει χαρακτηριστικά, απόλυτα λογικό, θέλω να πάμε στον κύριο Εμμανουήλ, στον Μανώλη Εμμανουήλ, τον Έλληνα ηθοποιό. Πραγματικά υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες, μία από αυτές και μέσα από τη συγκεκριμένη καμπάνια, με τον κύριο Εμμανουήλ να βάζει το δικό του λιθαράκι σε αυτές τις προσπάθειες. Τώρα, αν έχουμε θετική εξέλιξη, μακάρι να έχουμε το επόμενο διάστημα. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα Νίκο, μια χαρούλα, πώς είστε εσείς? Είμαστε καλά, το συζητήσαμε το θέμα αυτό πριν από κάποιους μήνες. Ένα βίντεο, η αλήθεια είναι πως έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και βάλατε κι εσείς, θέλω να μου πείτε αν νιώθετε ότι βάλατε κι εσείς το δικό σας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Φαίνεται ότι αποδίδει σιγά σιγά. Ναι, και αν έχουμε κάνει κάτι για να βοηθήσουμε, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι αλήθεια πως αυτό το βίντεο που το έχουμε γυρίσει σχεδόν 2 χρόνια πλέον, ναι, έρχεται στην επιφάνεια συνέχεια. Όταν δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους εξέλιξη, ξαναρχίζει ο κόσμος να μιλάει για το βίντεο, ξαναρχίζουν να το ποστάρουν στα κοινωνικά μίδια. Νομίζω πως η επιτυχία του βίντεο ήταν η φούμαση. Το γεγονός ότι με ένα πολύ έξυπνο και όχι προσβλητικό τρόπο περνάει ένα μήνυμα. Αν ήσασταν εσείς στη θέση μας, τι θα νιώθετε, τι θα κάνατε γι' αυτό? Μάλιστα, και η αλήθεια είναι πως αυτό το βίντεο, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από το βίντεο, αγκαλιάστηκε και από τους Βρετανούς. Εκεί είναι νομίζω το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε. Εμάς μας άγγιξε, φυσιολογικό. Ναι, ούτως ή άλλως αυτό απευθυνόταν στους Βρετανούς συγκεκριμένα, έτσι, γιατί χρησιμοποιούμε ένα μνημείο δικό τους για να τους βάλουμε στη θέση τη δική μας. Διάβασα μια συνέντευξη του Στίβεν Φράι που έχει να κάνει με αυτό το βίντεο, γιατί ανήκει στην επιτροπή της καμπάνιας που ουσιαστικά αποφασίσαν να φτιάξουμε αυτό το βίντεο, που είπε, νομίζω στον Guardian αυτή τη βδομάδα, πως το να έχουμε εμείς, οι Βρετανοί δηλαδή, στο Βρετανικό Μουσείο τα Ελγίνια Μάρμαρα, τα λέω έτσι γιατί έτσι τα αναφέρουν οι Βρετανοί και έτσι τα ξέρουν, είναι σαν να έχουμε κομμάτια από το πύργο του Άιφελ ή σαν να έχουν κάποιοι κομμάτια από το Stonehenge, που είναι ακριβώς αυτό που κάναμε στο βίντεο. Αυτή η ιδέα γενικά, για να το θυμηθεί και ο κόσμος, πώς ξεκίνησε αυτό το σενάριο, πώς προέκυψε γενικά? Αυτό είναι ένα μέρος μιας πολύ μεγάλης καμπάνιας που κρατάει χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες Βρετανών φιλελλήνων που εδώ και χρόνια, δεκαετίες, δουλεύουν μαζί με Έλληνες για να προσπαθήσουν να πείσουν το Βρετανικό Μουσείο και τη Βρετανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα μάρμαρα. Επομένως, αυτό το βίντεο ήταν ουσιαστικά μια καμπάνια marketing που θεωρήσαν πως θα ήταν καλό, εκτός από τις αιτήσεις, εκτός από τις συνέντευξεις, να κάνουν κάτι το οποίο με χιούμορ μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα. Προσπαθήσαν να βρουν έναν αστείο τρόπο για να ξαναφέρουν το ζήτημα στην επιφάνεια. Η πρώτη αντίδρασή σας, μόλις διαβάσατε το σενάριο, μόλις ακούσατε την πρόταση? Γέλασα, μου άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκα, φυσικά για μένα ήταν αστείο και δούλεψε τελώς, αλλά πραγματικά δεν ήξερα ποια θα είναι ακριβώς η αντίδραση. Αν κάποιοι από τους Άγγλους θα το θεωρήσουν προσβλητικό το ότι φτιάξαμε ένα βίντεο στο οποίο παίρνουμε κομμάτια ενός ιστορικού μνημείου τους. Μπορώ να σου πω πως ούτε ένα μήνυμα, ούτε ένα σχόλιο από αυτά που έχω τουλάχιστον διαβάσει δεν είναι αρνητικό. Το αντίθετο, πολλοί γελάνε, πολλοί πιστεύουν πως ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αν το θέτετε έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς νιώθετε γενικά και σαν Έλληνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις, μετά τα συνεχή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ότι τελικά φτάνουμε σε μια συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο, η οποία προβλέπει έναν μακροχρόνιο, κατά κάποιο τρόπο, δανεισμό, αλλά επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα? Αισιόδοξος. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Έχουμε φτάσει, νομίζω, στο καλύτερο σημείο που έχουμε φτάσει ποτέ μετά από δεκαετίες προσπαθειών. Μην ξεχνάτε πως αυτό δεν είναι κάτι που άρχισε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Σωστά. Μιλάμε τώρα. Αλλά
Το τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις πως τα πράγματα πηγαίνουν όπως τα θέλουμε εμείς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι Άγγλοι πολίτες θέλουν και πιστεύουν ότι είναι σωστό να επιστραφούν τα μάρμαρα. Οι εφημερίδες, οι συντηρητικές εφημερίδες, έτσι, γιατί η Times δεν είναι η πιο προοδευτική εφημερίδα, κάσονται υπέρ της επιστροφής. Βλέπουμε πως υπάρχουν συναντήσεις ξανά και ξανά για αυτό το ζήτημα. Νομίζω πως είμαστε στο καλύτερο σημείο που ήμασταν ποτέ. Αλλά δεν θέλω να πω πως τίποτα δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν θέλω να πω πως τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα, μέχρι να γίνει αποδεκτό και να μας το πει κάποια έγκυρη πηγή. Απλά σίγουρα έχει momentum, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε στην Αγγλία, η εκστρατεία, και πιστεύω πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ να επιστραφούν τα μάρμαρα. Μάλιστα. Κύριε Μανουέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά να έχουμε.